Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω κάτι πολύ διαφορετικό από όσα σας έχω συνηθίσει. Έχουμε τα motivational videos, έχουμε τα reviews προϊόντων, έχουμε make-up tutorials. Αλλά σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Δοκιμάζω εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο καινούργια ρούχα. Είναι όλα φθινοπορεινά και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Φυσικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ δική σας άποψη. Οπότε συνεχίστε να βλέπετε. Έχουμε και διαγωνισμό κάπου μέσα στο βίντεο, θα το βάλω. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, πείτε μου την άποψή σας σχετικά με αυτά που θα σας δείξω και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Θα ξεκινήσω με ρούχα από το site Romvi. Έχω αυτό εδώ πέρα το crop top να σας δείξω, το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το πάρω σε κόκκινο, γιατί κυριολεκτικά δεν έχω τίποτα κόκκινο στη συλλογή μου. Είμαι γενικά πολύ ουδέτερη σε αυτά που φοράω. Είμαι σε γκρι, σε μαύρο κτλ. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το crop top, το οποίο έχει αυτά τα γραμματάκια και την κουκούλα του. Είναι αρκετά κοντό και θέλει οπωσδήποτε ένα ψηλόμεσο παντελόνι, είτε είναι σε τζιν, είτε είναι ένα απλό μαύρο παντελονάκι, οτιδήποτε. Θέλει όμως να είναι ψηλόμεσο. Εκτός αν προτιμήσετε να το φορέσετε με ένα φανελάκι από μέσα, αν και νομίζω ότι χάνει λίγο την ομορφιά του με αυτόν τον τρόπο. Είναι cotton, είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτή την εποχή και αργότερα φυσικά με ένα μπουφανάκι το φοράτε και πιο χειμερινούς μήνες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο για καθημερινό ντύσιμο, ακόμα και για το γυμναστήριό μας, να το βάζουμε από πάνω για να μην κρυώνουμε όταν βγαίνουμε από το γυμναστήριο. Θα συνεχίσω με ένα άλλο μπλουζάκι και είναι αυτό που φορά αυτή τη στιγμή. Έχει πάνω το λογότυπο Friends. Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει εδώ πέρα στο YouTube αλλά στο Instagram. Το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι είμαι φανατική, πραγματικά φανατική της σειράς Φιλαράκια. Και όταν είδα στο site ότι έχει το λογότυπο της σειράς σε μπλουζάκι, ήμουν σε φάση OK, αυτό πρέπει να γίνει δικό μου. Οπότε κάπως έτσι και το επέλεξα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι και αυτό αρκετά λεπτό και είναι ιδανικό για αυτή την εποχή. Συνδυάζεται πάρα πολύ εύκολα με τα πάντα. Είναι πάλι έτσι σε πιο καθημερινό στυλ. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν σε δεσμεύει σε οποιοδήποτε μακιγιάζ θέλεις να κάνεις. Είτε θες να το κρατήσεις λίγο πιο neutral, είτε θέλεις να το κάνεις λίγο πιο υπερπαραγωγή το μακιγιάζ σου. Φοράς ένα τέτοιο μπλουζάκι και πιστεύω ότι είσαι μέσα στο θέμα ανεξαρτήτως λοιπόν μακιγιάζ. Συνεχίζω με ρούχα από το κατάστημα Shein, το οποίο λογικά θα το ξέρετε οι περισσότερες από εσάς, διότι το δείχνουν πάρα πολλές YouTubers και γενικά είναι πολύ in το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Διάλεξα λοιπόν και εγώ δύο ρουχαλάκια από το συγκεκριμένο κατάστημα. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα, το oversized pullover, το οποίο είναι πλεκτό και έχει ένα καταπληκτικό χρωματάκι, μέσα κάνει νεράκια λευκά. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι τέρμα κόζι και είναι πάρα πολύ εύκολο να το συνδυάσεις με ένα κολάν. Εγώ επέλεξα να το φορέσω με ένα ασημί γυαλιστερό κολάν, αλλά μπορείτε να το φορέσετε με ένα δερματίνι κολάν, μπορείτε να το φορέσετε γενικά ακόμα και με τζινάκι. Είναι φαρδουλό, πέφτει, καλύπτει τον ποπό σε περίπτωση που κάποια θέλει να φορέσει ένα παντελόνι πιο δύσκολο και θέλει να καλύψει τον ποπό της. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί γενικά έχει έναν πάρα πολύ ωραίο αέρα και πιστεύω ότι κολακεύει οποιαδήποτε κοπέλα θα το προτιμήσει. Επίσης μπορεί να φορεθεί και με ένα φανελάκι από μέσα για να φαίνεται η λεπτομέρεια από το φανελάκι καθώς πέφτει όμως, αλλά μπορεί να φορεθεί και σκέτο για να γίνει έτσι λίγο και πιο sexy. Θα περάσω σε ένα μπλουζάκι που όταν το είδα πρώτη φορά είπα ότι αυτό πραγματικά πρέπει να το αποκτήσω. Την πρώτη φορά που το είδα ήταν από τη Βενετία, από το κανάλι Βενετία Καμάρα, σίγουρα τη ξέρετε, το αγαπώ αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, είχε λοιπόν φορέσει αυτή εδώ πέρα την μπλούζα και ήμουν σε φάση OK, πόσο πιο τέλειο μπορεί να είναι. Μου άρεσε τόσο πολύ και όταν βρήκα την ευκαιρία λοιπόν την επέλεξα και εγώ για εμένα, οπότε ναι, ζήλεψα, συγγνώμη, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, όχι crop top, αλλά σχετικά κοντό μπλουζάκι, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί επίσης με τα πάντα. Δεν είναι όμως τόσο κοντό, με την έννοια ότι μπορείτε να το φορέσετε μέσα από ένα παντελόνι, δεν είναι δηλαδή οριακά, μπορείτε να το φορέσετε άνετα μέσα από ένα παντελονάκι. Είναι πάλι έτσι σε στυλ βαμβακερό, είναι πάρα πολύ άνετο. Καλό είναι να διαλέξετε ένα νούμερο μεγαλύτερο από ό,τι νομίζετε ότι θέλετε, γιατί γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο σαν στυλ να φοριέται λίγο και αυτό χαλαρό και oversized.
Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ της μόδας και πολύ εύκολο να το συνδυάσεις πάλι με χίλια δυο. Συνέχεια θα περάσω σε ένα παντελόνι που το πήρα από το InFashion, ένα κατάστημα το οποίο εδρεύει στην Ξάνθη και θα σας αφήσω φυσικά ούτως ή άλλως όλες τις πληροφορίες από κάτω. Αναφέρομαι σε αυτό εδώ πέρα το παντελόνι, το οποίο είναι ένα matte δερματίνι και γενικά εγώ τα δερματίνι παντελόνια τα προτιμώ πάρα πολύ για το χειμώνα. Έχει ένα κόψιμο πάρα πολύ κολακευτικό, το οποίο όμως δεν κολλάει πάνω στα πόδια. Αντιθέτως έχει έναν πάρα πολύ ωραίο αέρα και πιστεύω ότι κολακεύει ιδιαίτερα κορίτσια σαν εμένα, τα οποία έχουν παραπάνω μπουτάκι από ό,τι πρέπει. Δεν είναι καθόλου ανάγλυφο πάνω στο δέρμα και φαίνεται κατευθείαν το πόδι πιο αδύνατο, οπότε τι άλλο θέλουμε από το να καμουφλάρουμε ίσως κάποιες ατέλειες που έχει καθεμιά μας. Οπότε πιστεύω θα βολέψει πάρα πολύ άτομα τα οποία έχουν κάποια παραπάνω κιλάκια στα πόδια τους. Αρέσουν πάρα πολύ τα παντελόνια τα οποία έχουν μια τάση να είναι λίγο πιο φαρδιά και να κλείνουν ελαφρώς καθώς κατεβαίνουν κάτω στον αστράγαλο. Αρκετά όμως με τα δικά μου, πάμε τώρα να σας δείξω τι θα κερδίσετε εσείς. Διάλεξα τρία συγκεκριμένα ρούχα, τα οποία τα διάλεξα με βάση το ότι ήταν one size. Θεωρώ ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ στυλάτα και πιστεύω ότι θα βολέψουν οποιαδήποτε κοπέλα τα κερδίσει. Θα ξεκινήσω με μια παντελόνα, την οποία μόλις την είδα σκέφτηκα ότι δεν πιστεύω να υπάρχει άτομο αυτή τη στιγμή που να μην αγαπήσει αυτό το στυλ παντελόνας. Είναι μία one size παντελόνα, μαύρη, χειμωνιάτικη, έχει μία πάρα πολύ έντονη καμπάνα και κολακεύει πάρα μα πάρα πολύ όλα τα σώματα. Έχει τρομερή ελαστικότητα, οπότε να υπολογίζετε κοπέλες οι οποίες είστε από small έως large, μπορείτε να χωρέσετε στη συγκεκριμένη παντελόνα. Γενικά σε παντελόνα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εύκολη και πολύ φορέσιμη, οπότε πιστεύω ότι δεν θα τα ζωρίσει κανέναν να την συνδυάσει και να βρει κομμάτια μέσα στην ντουλάπα του που να μπορέσει να κάνει ένα πολύ ωραίο στυλ με τη συγκεκριμένη παντελόνα. Συνεχίζω με ένα πάρα πολύ ωραίο βελουτέ τοπάκι, το οποίο μόλις το είδα πραγματικά μου άρεσε τόσο πολύ και σκέφτηκα ότι θα βολέψει πάρα πολύ οποιοδήποτε από εσάς το κερδίσει τελικά. Είναι λοιπόν το συγκεκριμένο, έχει πάρα πολύ ωραία νεράκια που κάνει μέσα, είναι απίστευτα μαλακό, είναι τυραντάκι και φυσικά μπορείτε να το φορέσετε από πάνω με ένα σακάκι, μπορείτε να το φορέσετε ακόμα και με μια ζακέτα λίγο πιο πλεκτή, πιο oversized και με ένα τζινάκι και να το κάνετε κατευθείαν λίγο πιο casual. Γενικά σαν ρούχο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ στη μόδα και πιστεύω ότι θα βολέψει πάρα πολύ και ήθελα πραγματικά να το συμπεριλάβω στο διαγωνισμό γιατί πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή για τώρα το χειμώνα. Το τελευταίο δωράκι μου είναι μια πάρα πολύ ωραία μπλούζα, η οποία ουσιαστικά είναι δύο μπλούζες, το παίρνετε δηλαδή μαζί. Πρόκειται για αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, το οποίο είναι δίχτυ, έχει γραμμένα με μεταλλικά ασημή γράμματα το Showtime νούμερο 68 και από μέσα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φανελάκι, το οποίο είναι ριγέ και φτάνει πάρα πολύ χαμηλά, οπότε μπορείτε να το φορέσετε και σαν μπλουζοφόρεμα με κολάν, τερματίνι. Μπορείτε επίσης να το φορέσετε με ένα οπακ καλσονάκι, οτιδήποτε τέλος πάντων δεν θα είναι διάφανο. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ στη μόδα αυτό το στυλ και το δίχτυ το έχω δει πάρα πολύ να κυκλοφορεί φέτος, οπότε πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή για όποια από σας το κερδίσει. Ήταν λίγα τα πραγματάκια που σας έδειξα, αλλά δεν ήθελα να το τραβήξω πάρα πολύ γιατί δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το είδος το βίντεο, οπότε ξεκίνησα λίγο πιο δειλά και θα δούμε στη συνέχεια άμα σας αρέσουν αυτό το είδος τα βίντεο, συνεχίζουμε και με περισσότερα λεπτά. Ελπίζω να σας άρεσαν τα δωράκια που σας διάλεξα. Το μόνο που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι τα ρούχα που σας έφερα στο διαγωνισμό είναι αγορασμένα με δικά μου χρήματα, δεν μεσολάβησε κάποια εταιρεία για να πάρω δωρεάν ρουχαλάκι για εσάς, οπότε τρία αυτά κομμάτια, τεχνικά τέσσερα κομμάτια, θα τα κερδίσει μία τυχερή από εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε το κουτί πληροφοριών για να δείτε όλους τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι δεν είναι σε καμία περίπτωση παράλογοι από ό,τι με ξέρετε.
Λοιπόν, ναι, ελπίζω να σας άρεσαν τα ρουχαλάκια και αυτά που δοκίμασα, αλλά και τα ρούχα που μπήκαν σε διαγωνισμό. Ανυπομονούσα πάρα πολύ καιρό να κάνω αυτό το βίντεο, απλά περίμενα τα ρούχα να μου έρθουν. Και ναι, πείτε μου κάτω στα σχόλια οτιδήποτε απορία έχετε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια άμα σας άρεσε αυτό το είδος το βίντεο, για να το εντάξω και σαν ενότητα. Πιο σπάνια βέβαια, γιατί δεν μπορώ να αγοράσω και καλλιτικά και ρούχα συνέχεια. Οπότε ναι, θα το κλείσω εδώ το βίντεο. Ευχαριστώ όσους και όσες ήταν εδώ στο τέλος. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά.